Επιστροφή εδώ και στα αυτοδιοικητικά και να καλησπερίσουμε και να ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας την κυρία Στέλλα Αρχοντάκη, εκ νέου υποψήφια δημοτική σύμβουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα. Εμείς το φιλόξενο περιβάλλον σας. Εμείς ευχαριστούμε, κυρία Αρχοντάκη. Είστε εκ νέου υποψήφια για στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Διεκδικείτε εκ νέου την ψήφο του κόσμου. Αυτή τη φορά από ένα άλλο μετερίζει και λέω από άλλη μετερίζει, από άλλο συνδυασμό. Στο συνδυασμό του Αλέξη του καλοκαιρινού, μία απόφαση η οποία ήρθε πώς. Τα κριτήρια ήταν ποια. Ήταν το πρόσωπο Αλέξης καλοκαιρινός. Ήταν το πλαίσιο συνολικά του συνδυασμού. Ναι, θα σας πω, κύριε Σφακιανάκη. Καταρχήν να πω ότι πραγματικά λυπάμαι για αυτά που μας συμβαίνουν. Είναι λίγο. Είμαστε λίγο ανοχήρωτοι, είμαστε λίγο απροστάτευτοι. Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι σε αυτό. Η κλιματική αλλαγή είναι μπροστά μας και μάλλον πρέπει να λάβουμε πιο σοβαρά μέτρα σε όλα τα επίπεδα. Επίσης να σας πω μία είδηση, αν δεν έχετε προλάβει να την πείτε, ότι ο κύριος Καλοκαιρινός ανέβαλε τα εγγένεια του εκλογικού κέντρου, το είπατε. Και αυτό κάτι δείχνει, μια περίσσια ευαισθησία σε ένα τέτοιο πολύ σοβαρό θέμα. Με τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό είμαστε φίλοι 25 χρόνια. Εκτός από τη φιλική μας σχέση όμως, είμαι ένας άνθρωπος που τον παραδέχομαι γιατί είναι ένας... Εκτός του ότι είναι πανεπιστημιακός, με ευρύτατη παιδεία, είναι ένας ευαίσθητος άνθρωπος, διαχειρίζεται τις όποιες δομές διαχειρίζεται με μεγάλη διακριτικότητα, με χαμηλούς τόνους και με αποτέλεσμα όμως, αποτελεσματικά. Είναι μεθοδικός, οργανωτικός, αποτελεσματικός, ανιδιοτελής. Νομίζω ότι... Και εξωστρεφής, διότι βλέπουμε και πολλά ανοίγματα, και έτσι, αν μελετήσει κανείς το συνδυασμό. Είναι ένας άνθρωπος με πολλές δυνατότητες και ικανότητες, είναι όμως και ένας από εμάς. Γιατί προσπαθούν να του προσάψουν ότι είναι κάτι που δεν είναι σαν και εμάς, είναι εκτός από εμάς. Δεν είναι έτσι. Είναι ένας άνθρωπος στοχοπροσιλωμένος. Είδατε ότι από την ώρα που ξεκίνησε και είπε για την υποψηφιότητά του, πραγματικά έχει γυρίσει όλες τις γειτονιές, έχει μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο και πραγματικά όλοι καταλαβαίνουν ότι είναι ένας άνθρωπος σαν και εμάς, που μπορεί όμως να είναι ένας επόμενος καλός δήμαρχος με τα προσόντα που σας είπα προηγουμένως. Αυτή η επαφή που έχει και ο ίδιος, ο επικεφαλής του συνδυασμού, αλλά και εσείς με τον κόσμο και με την κοινωνία, με τους δημότες, τους οποίους τους συναντούσατε καθημερινά και λόγω των αρμοδιοτήτων που είχατε, τι μήνυμα σας δίνει με την έννοια του ότι, όπα, σας δημιούργησε μια αίσθηση ότι «Α, εδώ καλά κάναμε και επικεντρωθήκαμε» ή «Εδώ θα έπρεπε να δώσουμε την προσοχή μας λίγο παραπάνω». Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, λέμε η αιρετή είναι τόσο κοντά στην εικόνα των προβλημάτων όπως θα έπρεπε να είναι. Κυρία Σφακιανάκη, ένας άνθρωπος που γεννήθηκε και ζει σε αυτή την πόλη όλα αυτά τα χρόνια, και αυτό και η οικογένειά του δύο γενιές πίσω, που πήγε εδώ στο σχολείο, που είναι εδώ η οικογένειά του, που είναι εδώ η επαγγελματική του δραστηριότητα και η κοινωνική του δραστηριότητα, σημαίνει ότι ξέρει τα προβλήματα της πόλης, ότι τα έχει ζήσει. Πολλό δε μάλλον ο κύριος Καλοκαιρινός, ο οποίος έχει προσπαθήσει να λύσει και κάποια προβλήματα σε αυτή την πόλη, από όπου μπορούσε μέχρι σήμερα. Με την εκλογή του ως δημάρχου του Ηρακλείου, είναι διεκδικητικός και νομίζω ότι θα καταφέρει. Λοιπόν, εσείς έχετε διαχειριστεί σημαντικά χαρτοφυλάκια. Δημοτική περιουσία, τομέας παιδείας, πάρα πολύ σημαντικός, ΔΕΠΑΝΑΛ. Πολεοδομία. Πολεοδομία. Τι είναι αυτό που φέρνει η κυρία Αρχοντάκη στην παράδειξη, τον νέο αυτό συνδυασμό του Αλέξη Καλοκαιρινού, είναι η εμπειρία, η διοικητική γνώση πλέον? Κύριε Σαββίδη, εγώ μπήκα το 2014 στην αυτοδιοίκηση, όπως ξέρετε, αλλά δεν ήμουνα ξεκομμένη από την πόλη. Ήμουνα ήδη πάρα πολλά χρόνια, λόγω του επαγγέλματος, ήμουνα συμβολιογράφος, ναι. Ήμουνα 30 χρόνια στο σύλλογό μου, ήμουνα 12 χρόνια πρόεδρος και μπορώ να σας πω ότι μέσα από αυτή την ιδιότητα της Προέδρου είχα πάρα πολλές επαφές με το Υπουργείο, το ΥΠΕΧΟΔΕ, το ΥΠΕΚΑ ή τέλος πάντων το Υπουργείο Χωροταξίας,
επίσης με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί χρειάζονται διάφορα πιστοποιητικά στη δουλειά μας κτλ. Είχαμε προσπαθήσει λοιπόν για την καλυτέρευση αυτών των συνθήκων, ειδικά για τα αυθαίρετα είχαμε δουλέψει πολύ ως συντονιστική προέδρων, που κι εγώ ήμουνα μέλος εκεί. Και όταν μπήκα στα αυτοδιοικητικά, μπορεί να πείτε ότι δεν είχα αυτοδιοικητική πείρα, αλλά είχα πείρα σε άλλα αντικείμενα και νομίζω ότι τα άμαθα. Γίνατε σοφότεροι μέσα από την πράξη. Έγινα αρκετά σοφότερη σε πολλά θέματα, γιατί είχα πολύ καλή, μεγάλη συναναστροφή με κόσμο, με τους υπαλλήλους, που οφείλω να παραδεχτώ ότι από όπου πέρασα, από όποια υπηρεσία πέρασα, είχα μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, ακόμα και σήμερα βέβαια, και με την παιδεία και με τη ΔΕΠΑΝΑΛ, που ξέρετε ότι η ΔΕΠΑΝΑΛ είναι μια εταιρεία με πάρα πολλές δραστηριότητες. Έχει επέλθει μια εργασιακή ειρήνη, γιατί υπήρξε μια αναταραχή. Τα θυμόμαστε, ναι. Είμαστε σε μια ανωδική πορεία και των καταστημάτων και του πολιτιστικού συνεδριακού. Σας τα είπε ο συνάδελφος ο κύριος Κανακαράκης. Μας τα είπε, αλλά τώρα μας τον άκουσα λίγο. Είπε περισσότερο τα τεχνοκρατικά. Εγώ θέλω να ρωτήσω, γιατί εντάξει, είναι πολύ μεγάλο το έργο, αλλά είναι μεγάλο σε μέγεθος και φέρνει και άλλα προβλήματα, ενώ το πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο Ηρακλείου. Υπάρχει και ένας βραχνάς, ένας πονοκέφαλος, είναι μεγάλα και τα λειτουργικά έξοδα. Τι μπορούμε να περιμένουμε για το μέλλον, τι σας προβληματίζει, ποιο είναι το σχέδιο? Κύριε Σαββίδη, είναι η ισορροπία δύσκολη στη διαχείριση του πολιτιστικού. Ναι. Ακριβώς αυτό που είπε ο Μπάμπης. Ακριβώς επειδή είναι δύσκολη η διαχείριση, από την αρχή ήμουνα της άποψης ότι θα πρέπει το πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο να είναι ένας μόνος οργανισμός. Να είναι ένας οργανισμός που θα διοικείται από ένα διοικητικό συμβούλιο, όπως όλα τα. Το Μέγαρο Αθηνών, Θεσσαλονίκης κτλ. Έτσι ώστε να κάνει το δικό του πρόγραμμα, να μπορεί να έχει χρηματοδοτήσεις και ιδιαίτερα από το Υπουργείο Πολιτισμού, με το οποίο είχαμε μια καλή συνεργασία για χρηματοδότηση με την κυρία Μενδώνη και πραγματικά είχε δείξει πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε όμως μια δυσκολία, διότι αυτή τη στιγμή το πολιτιστικό ανήκει σε μια ανώνυμη εταιρεία, που δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί ως ανώνυμη εταιρεία. Παρόλα αυτά, το πρόγραμμα γίνεται κανονικά από πέρυσι, που άρχισε η κανονικότητα, με sold out παραστάσεις, όπως είδατε. Και φέτος θα έχουμε πολύ καλές παραστάσεις. Στις 14 του μήνα, το μεσημέρι, θα κληθείτε, αν δεν έχετε ήδη κληθεί, να σας παρουσιάσει ο μαέστρος το πρόγραμμα. Έχω πει και σε άλλη εκπομπή ότι θα έχουμε και εκπλήξεις. Έχουμε όπερες, έχουμε συναυλίες, συμφωνική, έχουμε παιδικό πρόγραμμα που ζητήθηκε από τον κόσμο, πέρυσι ήταν μικρότερο, φέτος θα γίνει μεγαλύτερο. Και επίσης αυτό που κάναμε ήταν τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Ναι. Δηλαδή ήταν μια ιδέα του μαέστρου που την αποδεχτήκαμε. Γίνεται διδασκαλία στα σχολεία πριν από την παράσταση. Ξεκινήσαμε με το καλλιτεχνικό και το μουσικό, επειδή ήταν τα σχολεία με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε αυτό. Όμως καλέσαμε και άλλα σχολεία μετά. Τους άρεσε, βοήθησε και η περιφέρεια σε αυτό και κάναμε χωριστές παραστάσεις. Η αλήθεια είναι ότι έχει ανοίξει τις πόρτες του στην τοπική κοινωνία, το πολιτιστικό κέντρο, και αυτό νομίζω ήταν και ο στόχος, ή θα έπρεπε να είναι ο στόχος ενός πολιτιστικού κέντρου. Κυρία Σπατιανάκη, πείσαμε, νομίζω ότι έχουμε πείσει τους συνδημότες μας, τους Ηρακλειώτες, ότι στο πολιτιστικό βλέπουν κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπουν το καλοκαίρι στα κηποθέατρα. Είναι ένα άλλο είδος τέχνης, χωρίς αυτό να αποκλείται άλλα. Και επίσης κατάλαβαν ότι δεν είναι μόνο για λίγους και ορισμένους ανθρώπους αυτά που παρουσιάζονται στο πολιτιστικό. Δεν είναι για elite. Πολύ σωστά. Να πάμε και λίγο και στο χαρτοφυλάκιο της παιδείας. Έχετε διαχειριστεί δύσκολες υπηρεσίες, κυρία Αρχοντάκη. Και δεν ξέρω αν κάποια από αυτές τις υπηρεσίες θα την ξεχωρίζατε για το πόσο παραπάνω απαιτητική ήταν. Κυρία Σπατιανάκη, όταν ο Δήμαρχος, γιατί ξέρετε το 19 είχα ζητήσει ένα χρόνο να μείνω εκτός, γιατί είχα ακόμα το γραφείο, ήθελα να φέρω μια ισορροπία, μετά με τα προσωπικά μου πήγε ένα εξάμηνο μετά. Ήταν τότε το μόνο χαρτοφυλάκιο, ας πούμε, που μπορούσα να πάρω, γιατί θα είχα από τη δουλειά μου αναστολή και θα συμπλήρωνα κάποια χρόνια, τα 40 και πλέον χρόνια που είχα, για τη σύνταξή μου.
Η αλήθεια είναι ότι θεώρησα ότι το παιδείας είναι ένα χαρτοφυλάκιο που δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δυστυχώς αποδείχθηκε πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ήρθαν οι σεισμοί, υπήρξε το πρόβλημα της σχολικής στέγης, το οποίο είναι, έχει γίνει πια διαχρονικό για το Ηράκλειο, πιστέψτε με. Λέω, έχω πει πολλές φορές ότι τα κτίρια των σχολείων, εξάλλου τα βλέπετε, τα βλέπουν οι συνδημότες μας, έχουν γεράσει, χρειάζεται μια γενναία χρηματοδότηση, πιστέψτε με. Όσο ήμουν στο Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας, πολλές φορές είχαμε ψάξει, είχαμε βρει τα οικόπεδα, τα επικαιροποιούμε κάθε φορά, όμως χρειάζεται μια πολύ γενναία χρηματοδότηση για την ανέζερση των κτηρίων. Για να δούμε μια γενναία ανανέωση, κύριε Αρχοντάκη, να δούμε νέα σχολεία, νέες σχολικές υποδομές. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Να σας πω όμως ότι και το κεντρικό κράτος δεν βοηθάει σε αυτό. Προχθές ο κύριος Αναστασάκης είπε ότι 3 χρόνια τώρα περιμένουμε το κτηριακό των Βασιλιών. Όταν ήμουν στη Δημοτική Περιουσία, είχαμε ξεκινήσει την απαλωτρίωση του διπλανού οικοπαίδου. Τώρα η μόνη λύση, και αυτό θεωρώ ότι είναι μια καλή εξέλιξη, είναι να τοποθετηθούν λιώμενες αίθουσες. Αυτό όμως το πρόβλημα δεν είναι κακές οι λιώμενες αίθουσες, είναι καλές, γιατί γίνονται με τις τελευταίες προδιαγραφές. Και θα μπορούσε να γίνει ένα σχολείο μόνο με προδιαγραφές λιώμενων αίθουσών, αλλά δεν είναι ωραίο σαν μπάλωμα. Ναι. Στις υπάρχουσες αίθουσες χρειάζονται αύλιοι χώροι, χρειάζονται αίθουσες πολλαπλών, χρειάζονται πολλά πράγματα. Καταγράψαμε και τη σχολική περιουσία, έτσι, την πρώτη θητεία. Ήταν αρκετά δύσκολο και αυτό, γιατί έπρεπε να διαβάσουμε παλιά συμβόλαιο. Χρειάστηκε η συνδρομή της παλαιογραφίας για να ερμηνεύσουμε κάποια από αυτά, για να τα καταγράψουμε. Αφού τα σχολεία είχαν έρθει στο Δήμο. Ιδού πεδίο δόξης λαμπρών για την επόμενη δημοτική αρχή. Ο Δήμος έχει συνέχεια. Θα συνεχίσουμε με τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό. Πιστεύω να διεκδικήσουμε κονδύλια, να συνεχίσουμε και να δούμε την πόλη μας καλύτερη από ό,τι είναι σήμερα. Ευχή όλων μας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αρχοντάκη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.